όπως είπε και ο Καζαντζάκης, να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο και αν χαθεί εγώ πάλι θα φταίω. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση αυτό τον καιρό, Θανάση μου, ο ένας άνθρωπος να νοιάζεται για τον άλλον. Έχω αυτή την αίσθηση. Δεν θα μιλήσω για τους γιατρούς μας φυσικά, μιλάω για τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Εσύ ως επιστήμονας, ως γιατρός, αλλά και ως καλλιτέχνης, πώς βιώνεις αυτή την περίοδο? Κοίταξε, αυτό που λέει ο Καζαντζάκης είναι σοφό, αλλά αυτό το αίσθημα της ευθύνης για να αναπτυχθεί στον άνθρωπο απαιτεί κάποια παιδεία. Και το πρόβλημα που υπάρχει δυστυχώς είναι ότι η κοινωνία του ευδαιμονισμού που ζούμε τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες, κάτι που έγινε με τα πολεμικά σιγά σιγά, μας έχει οδηγήσει σε έναν ατομικισμό, σε μία αποθέωση του ατόμου, η οποία δημιουργεί ένα πρόβλημα σε αυτή την ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης, ότι τελικά αν δεν είμαστε όλοι καλά, δεν είμαστε και ατομικά καλά και αντίστροφα. Και τώρα αυτή η πανδημία, παρότι από τη μια πλευρά πρόκειται για κάτι ολέθριο που απειλεί την επιβίωσή μας, εντούτοις μας δίνει μια ευκαιρία και για διάφορα τέτοια μαθήματα και είναι πολύ ενδιαφέρον να δεις ότι στη Νέα Υόρκη, η οποία είναι μια πόλη που χτυπιέται αυτή τη στιγμή από τον COVID-19, από τον κορονοϊό, τα συνθήματα που βάζουν πάνω στους ουρανοξύστες είναι «Health for all», «Υγεία για όλους». «Υγεία για όλους» είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα και είναι με ένα δυσάρεστο τρόπο, με ένα χαστούκι, ένα δώρο που κάνει στις κοινωνίες του 21ου αιώνα αυτός ο ιός. Αγαπημένε μου Θανάση, όμως είδαμε ότι πριν, που όπως είπες ζούσαμε σε μια φαινομενική ευδαιμονία, σχεδόν ο γείτονας δεν ήξερε το γείτονα. Ζηλεύαμε για τα αγαθά που μπορεί να είχε ένας άνθρωπος. Σκεφτόμασταν δυσάρεστα για κάποιους άλλους ανθρώπους. Αμέσως με το παραμικρό ήμασταν έτοιμοι να το βάλουμε στα πόδια για αποεγωισμό. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να ανασυγκροτηθούμε και να δούμε τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Θα το δούμε όμως ή θα το ξεχάσουμε μόλις περάσει αυτή η μπόρα? Κοίταξε, ο άνθρωπος έχει την τάση να ξεχνάει. Χαίρομαι που κάνεις αυτή την παρατήρηση, γιατί και εμένα αυτές τις μέρες, από όταν άρχισε αυτή η καραντίνα και η απομόνωση, με παραξένεψε ότι οι άνθρωποι ενοχλήθηκαν πάρα πολύ ότι μπήκαν σε κοινωνική απόσταση και κλείστηκαν στα σπίτια, ενώ θα μπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσει ότι τον τελευταίο καιρό στην ουσία ζούσανε μοναχικά οι άνθρωποι. Ήταν εκ των πραγμάτων απομονωμένοι, μοναχικοί, και μάλιστα μεγάλες μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που κοίταζα την βιβλιογραφία και τις ανακοινώσεις δείχνουν ότι στο δυτικό κόσμο ζουν περισσότερο συχνά μόνοι τους οι άνθρωποι, παντρεύονται λιγότερο, δηλαδή δεν έχουν συντρόφους, ζουν μόνοι τους, κάνουν λιγότερα παιδιά και η επικοινωνία με το γείτονα, με την κοινωνία, με τον στενό περίγυρο περιορίζεται όλο και περισσότερο. Άρα λοιπόν είναι ένα οξύμορο σχήμα και μου έκανε και εμένα τόσο μεγάλη εντύπωση, σαν ο κόσμος να είχε προετοιμαστεί, γιατί τώρα μιλάμε για κοινωνική απόσταση, ενώ στην ουσία υπήρχε μια κοινωνική απομόνωση εθελούσια που έβαζε ο καθένας τον εαυτό του. Και αυτό γιατί δυστυχώς είμαστε μια κοινωνία η οποία δεν εκπαιδεύτηκε στο πώς θα είναι ευτυχισμένη, αλλά πώς θα είναι επιτυχημένη. Άλλο επιτυχία και άλλο ευτυχία. Άλλο ευδαιμονία, έτσι όπως το έλεγαν και αρχές. Ευδαιμονία, ναι, όχι όπως το συζητήσαμε με την καταναλωτική έννοια, δηλαδή μαζεύω αγαθά, έχω λεφτά, έχω αυτοκίνητα, έχω σπίτια. Όλα αυτά αποδεικνύεται περίτρανα ότι μπορούν να γκρεμιστούν σε ένα λεπτό και να μείνουμε μόνοι μας με τις διαχρονικές αξίες που έχουμε γυμνή όπως ήρθαμε στον κόσμο. Τίποτα άλλο.
Ακριβώς αν έχουμε αυτή την ποιότητα σκέψης, τότε ακόμη και αν χάσουμε τα υλικά αγαθά ή ακόμη οποιαδήποτε απώλεια και αν μας συμβεί στη ζωή μας, δεν θα την έχουμε τόσο πολύ δέσει με τη δική μας εσωτερική ευδαιμονία. Οπότε θα μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι σε κάθε κατάσταση, ό,τι και να συμβαίνει. Όπως έχουν αποδείξει πολλές μεγάλες προσωπικότητες και ήρωες μέσα στον πολιτισμό μας. Και κυρίως το μήνυμα είναι ότι ποιες είναι αξίες. Mm-hmm. Είναι αξία το να μαζεύεις χρήματα. Είδες αυτές τις μέρες στην εντατική διασωληνωμένη οδηγήθηκαν πρωθυπουργοί, ηγέτες, ο ιός είναι δίκαιος εντός εισαγωγικών, όχι με την έννοια της τιμωρίας που κανείς δεν αξίζει, αλλά δεν σκέφτεται τίποτα. Δεν σκέφτεται τίποτα. Πάει παντού. Σε νέους, σε μεγάλους, σε λιγότερο ευπαθείς, σε περισσότερο ευπαθείς. Αυτό όμως που έχω να παρατηρήσω είναι ότι είχαμε εκπαιδεύσει κυρίως και τα παιδιά και τους νεότερους ανθρώπους στο να ότι η ζωή είναι σαν να φτιάχνουμε ακυμάτιστες θάλασσες και όχι γερά σκαριά. Ενώ έπρεπε να φτιάχνουμε γερά σκαριά. Δηλαδή ότι η φουρτούνα, η τρικυμία έρχεται. Εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε φτιάχνοντας ανάλογα πλοία. Όχι οι μαμάδες, κυρίως, και αυτό ξεκινάει από την αγωγή που δίνεται στα παιδιά, παρουσιάζουν ένα ευδαιμονικό τοπίο. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Εσύ έχεις προτεραιότητα επιλογής, διότι δεν δίνουμε στα παιδιά να καταλάβουν, και αυτό το κάνανε οι παλιότερες γενιές, ότι κοίταξε να δεις, η ζωή είναι δύσκολη, είναι άθλημα, κανείς δεν εγγυάται τίποτα και εσύ πρέπει να φτιάξεις το γερό σκαρί για να βγεις στη φουρτούνα. Οι μαμάδες προσπάθησαν να φτιάξουν ακυμάτιστες θάλασσες. Και ίσως και καράβια ή σκαριά, όπως τα είπες, που να είναι απλά ασφαλισμένα σε κάποιο λιμάνι και να κάθονται εκεί, ενώ ο προορισμός τους είναι άλλος. Σωστό, πρέπει να βγουν στο ταξίδι. Έτσι. Και εκεί στο ταξίδι είναι αναπάντεχες οι συνθήκες, όχι μόνο οι κλιματικές, αλλά και οι συναισθηματικές. Απρόπτα, απρόσμενα πράγματα, καλά, κακά, δύσκολα, εύκολα. Απρόσμενα αυτό το αναπάντεχα, το ξαφνικό, το άγνωστο. Γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη φύση, όλος ο πλανήτης, η ζωή είναι γεμάτη απρόσμενα και πάντα τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Και πρέπει να επιβιώσουμε και να προσαρμοστούμε στο καινούριο περιβάλλον, στις καινούριες δυσκολίες. Φαίνεται, κύριε Δρίτσα, όμως, ότι τελικά άμα δεν φτάσει κάποιος που δεν είναι ήδη σοφός στην άκρη του γκρεμού, τότε μάλλον δεν θα αναγκαστεί να βγάλει τις φτερούγες του και να πετάξει. Αυτό είναι γνωστό από την εποχή του Εσχύλου, που έλεγε «Ο πάθη μάθος, θα πάθεις για να μάθεις». Και ότι κυρίως έβαζε και το θέμα αυτό που έλεγε ο Εσχύλος, η ύβρις, δηλαδή πόσο ο τρόπος ζωής μας και ιδιαίτερα το να αποκοπούμε από τη φύση, από τη μεγάλη της σοφία και από την κατανόηση ότι είμαστε συνδεδεμένοι. Αυτό είναι μια ύβρις. Η ύβρις κατά κάποιο τρόπο ήταν και ο τρόπος ζωής μας. Το πώς συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας, στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στο κλίμα. Κάπου εδώ πέρα μας τραβάει το μάγουλο, πέφτει ένα χαστούκι. Νομίζαμε ότι η φύση ήταν ένας υπηρέτης μας, που έπρεπε ό,τι ζητάμε ή ό,τι θέλουμε να το βρίσκουμε και να τη χρησιμοποιούμε και να την εκμεταλλευόμαστε όπως εμείς θέλαμε. Αλλά τελικά δεν είναι έτσι. Η φύση είναι μια ζωογόνος δύναμη. Είναι το οξυγόνο μας. Αυτή τη στιγμή φάνηκε. Μην ξεχνάς ότι και θα έλεγα ένα μέρος του δυτικού πολιτισμού, ίσως όχι ελληνικής καταγωγής, πιο πολύ ίσως αγγλοσαξονικό, είναι αυτό που λέμε η κατάκτηση της φύσης, που βάζει τον άνθρωπο αντιμέτωπο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό δεν είναι φυσικό. Πρέπει να συνυπάρχουμε με τη φύση. Υπάρχει ανταλλαγή, είμαστε μέρος της. Αυτή η καταναλωτική μανία και το να κατακτήσω, να υποτάξω, σαν κοσμοθεωρία μας πήγε κάπου αλλού, σε δύσκολα νερά.
Σίγουρα, γιατί αναπτύχθηκε ο εγωισμός, η απληστία και αυτά σίγουρα δεν φέρνουν ευτυχία. Είναι και η ψευδής αίσθηση ότι εμείς κυριαρχούμε. Ναι. Ο άνθρωπος, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη κυρίαρχος, είμαστε συμβιώνουμε. Η σωστή λέξη είναι συμβίωση. Δεν είναι ο άνθρωπος πάνω απ' όλα στον πλανήτη, επειδή φτιάχτηκε να έχει έναν ανεπτυγμένο μετοπιαίο λογό και έναν εγκέφαλο πιο πρικισμένο, δεν σημαίνει ότι δεν υστερεί σε άλλες δεξιότητες. Και ξέρεις, ένας πολύ σπουδαίος αστροφυσικός, ένας από αυτούς που έφτιαξαν το πρόγραμμα Voyager, ο περίφημος Carl Sagan, που ήταν και φιλόσοφος, δεν ζει πια ο Carl Sagan, είχε πει το εξής καταπληκτικό. Μάλιστα στα αγγλικά είχε πει, σαν είδος, «Humans are intelligent but not wise». Είμαστε έξυπνοι αλλά όχι σοφοί. Το επόμενο βήμα στην ιστορία της ανθρωπότητος, έλεγε ο Carl Sagan, είναι το πέρασμα στη σοφία. Έτσι. Φύγουμε έτσι από το intelligence και να πάμε στη σοφία. Πόσο χαίρομαι που τα ακούω από το στόμα ενός γιατρού, επιστήμονα, αλλά και ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική και έχει δώσει, αυτή τη στιγμή έχει γράψει τη δική του ιστορία. Η μουσική γεμίζει τώρα τη ζωή σου αυτές τις μέρες ιδιαιτέρως, Θανάση μου, προλαβαίνεις? Κοίταξε, η μουσική είναι ένα σημαντικό όπλο, όπου κι αν είναι κανείς, κλεισμένος, στη φυλακή, στον εαυτό του, στο δωμάτιό του, η μουσική είναι ένα καταπληκτικό μέσο, ένα όχημα που ταξιδεύεις με το νου, βγαίνεις έξω από το σώμα, ξαναγυρίζεις το σώμα, σου δίνει ένα τεράστιο βαθμό ελευθερίας. Κάνοντας ταξίδια με όχημα τη μουσική, μέσα στη φαντασία, μπορείς να πας παντού. Και αυτό είναι ένα τρομερό όπλο. Μου θυμίζει μια ρίση του Βούδα που είπε, ακόμη και μέσα σε ένα δωμάτιο μπορείς να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, γιατί ο νους που είναι κάτι ευρύτερο από την έννοια του εγκεφάλου, ο εγκέφαλος είναι, θα λέγαμε, το λογισμικό μας, αλλά ο νους περιλαμβάνει ένα ευρύτερο πεδίο βιωμάτων, συναισθημάτων κλπ. Η μουσική είναι ένα τεράστιο όχημα. Ίσως είναι η πιο πνευματικά υψηλού επίπεδου τέχνη από όλες. Και μάλιστα ο Στραβίνσκι, ένας πολύ μεγάλος μουσικός, έλεγε ότι η μουσική μας δείχνει την καταγωγή μας από το κομμάτι του ουρανού, από το ουράνιο κομμάτι μας. Είναι αυτό που μας συνδέει με τους αγγέλους, με τον ουρανό, με τον καθαρά πνευματικό κόσμο. Η μουσική είναι κάτι άειλο. Και είναι και η κρυμμένη μας αθωότητα. Είναι, βγάζεις ακριβώς αυτό το κρυμμένο κομμάτι σου, το αρχαίγωνο, το πρωτότυπο. Πολύ σωστά. Ναι. Είναι αυτό που μας δένει με το πνευματικό μας κομμάτι, το ουράνιο θα λέγαμε, γιατί ο άνθρωπος, όπως ξέρεις, τον τραβάει η βαρύτητα συνέχεια προς τη γη, προς το γήινο. Και όλη η ζωή μας, και ιδιαίτερα μέσα από τη δημιουργία, μέσα από την τέχνη κλπ, είναι ότι προσπαθείς να κρατήσεις την επαφή με το ουράνιο κομμάτι, με τον παλιό άνθρωπο. Θα το λέγαμε το θεϊκό μας κομμάτι, αυτό το που δεν έχει σχέση με την ηλική μας μοίρα. Επίσης, κυρία Δρίτσα, αυτό που διαλύθηκε αυτή τη στιγμή είναι εκείνη η πεποίθηση που είχαμε ότι σε εμάς δεν θα συμβεί, στους άλλους μόνο συμβαίνει. Και ήρθε αυτός ο ιός, αυτό να το μαυρίσει τελείως και να δώσει χώρο στην πεποίθηση πια ότι όλα μπορούν να συμβούν και σε εμάς. Σαφώς, γιατί βέβαια να μην ξεχνάμε ότι οι πανδημίες και οι επιδημίες ήταν μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, έτσι. Εμείς είμαστε μια καλοπερασμένη γενιά. Αν σκεφτείτε τι μάστιγα υπήρξε η φυματίωση προπολεμικά, αν σκεφτείτε χολέρα, τις μεγάλες επιτυχίες της ιατρικής στο να φτιάξει εμβόλια για την ευλογιά, για τον τέτανο, για τη διφθερίτιδα. Ο τέτανος, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά από τις εμπειρίες του πατέρα μου, που είναι ένας παλιός γιατρός που έχει περάσει τα 90,
και όταν ήταν γιατρός στη Λευκάδα τη δεκαετία του 60, σε μια εποχή που στην Καριά Λευκάδος, εκεί που ήταν γιατρός, έβλεπε και άλλα 21 χωριά βέβαια, υπήρχε ακόμα τύφος, υπήρχε ακόμα διφθερίτιδα, υπήρχε ένα τοπίο που μας έδαινε με μεγάλες δυσκολίες. Mm-hmm. Και συνειδητοποιούμε και πόσο μεγάλα ήταν τα δώρα που έκανε η ιατρική σε αυτές, γιατί η ευλογιά έτρωγε πολύ κόσμο. Δηλαδή αν λέμε ότι ο κορονοϊός έχει μια θνητότητα που κυρίως προσβάλλει ευπαθείς ομάδες και κυμαίνεται από 1-5%, ίσως και περισσότερο, η ευλογιά έτρωγε το 30%. Θέριζε κόσμο, δεν ήταν αστεία. Υπήρχαν περιοχές της γης που χανόντουσαν οι μισοί άνθρωποι από πανδημίες. Όμως πάντα βλέπουμε ότι γίνονται διαδοχικά θαύματα. Κάποια στιγμή όλα περνάνε. Το θέμα είναι τι αφήνουν πίσω τους και τι εμείς γεννάμε μέσα σε αυτή την περίοδο. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια και οπωσδήποτε πρέπει να μας προβληματίσουν και γενικά πώς θα είναι και ο αυριανός κόσμος όταν με το καλό ελπίζουμε όλοι θα περάσει αυτό. Τι θα μας έχει εγκαταλείψει σαν οτροπία, όσο θα έχουμε κρατήσει μαζί τον άνθρωπο. Διότι όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Σίγουρα. Ότι η επιβίωσή μας δεν θα πρέπει να είναι ένα πράγμα όπως είναι η επιβίωση της αμοιβάδας ή των στοιχειωδών οργανισμών. Πρέπει να διασώσουμε αυτά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τον πολιτισμό μέσα που ζούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί και μόνη της η επιβίωση, το να είμαστε απλώς βιολογικές μονάδες χωρίς να κουβαλάμε όλα αυτά τα θαύματα που έχει ο άνθρωπος και κυρίως η κοινωνία, το δέσιμο, η σύνδεση, η έκφραση των συναισθημάτων. Η προσφορά. Η προσφορά, ο αλτρουισμός καμιά φορά. Υπήρχαν άνθρωποι που για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους ξεπεράσανε τον ίδιο το φόβο του θανάτου, της επιβίωσης. Και δώσαν την ίδια όλα αυτά μας κάνουν ξεχωριστούς. Πρέπει να τα διατηρήσουμε βγαίνοντας, όπως και να διατηρήσουμε και κάποιο βαθμό δημοκρατικών ελευθεριών, οπωσδήποτε. Στη Δύση, ξέρετε, που αναπτύχθηκε η δημοκρατία, έχουμε άλλη αντίληψη από ότι υπάρχει στην Κίνα. Στην Κίνα είδατε πως μαζέψανε με μεθόδους τρομερές τον κόσμο και πρέπει να προβληματιστούμε και σε αυτές τις σκέψεις. Ήδη διάφοροι φιλόσοφοι κλπ. Και άνθρωποι της σκέψης βάζουν κάποια τέτοια θέματα, δηλαδή τι πρέπει να κρατήσουμε στον αυριανό κόσμο και πώς πρέπει να πορευτούμε. Πάντως, αγαπημένη μου κύριε Δρίτσα, νομίζω ότι φάνηκαν τώρα οι μεγάλες παραλήψεις όλων των κοινωνιών. Δηλαδή, η υγεία, η παιδεία, η φιλοσοφία, το σεβασμό στο περιβάλλον. Πρέπει εκεί να δοθεί μεγάλη προσοχή. Αυτό είναι όλη η πρόληψη. Τώρα θα ήμασταν πιο έτοιμοι για πολλά πράγματα. Αλλά πιστεύω εγώ προσωπικά, δεν ξέρω αν το πιστεύετε κι εσείς, ότι είμαστε στην πιο μεγάλη και ιστορική στιγμή που τώρα από εδώ και πέρα είναι στο χέρι μας πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούν να μας οδηγήσουν στην ευδαιμονία. Φτάνει να χαμηλώσουμε το εγώ μας. Καταρχάς υπάρχει ένα πολύ σημαντικό, το κυριότερο συμπέρασμα μέσα από αυτή την πανδημία, είναι ότι δημόσια υγεία στις δύσκολες στιγμές ποιος τα βγάζει πέρα, ένα γερό δημόσιο σύστημα υγείας. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, ότι ένα σύστημα υγείας το οποίο πρέπει να έχει φροντίδα για όλους. Δεν αφήνει έξω τον ανασφάλιστο σε σχέση με αυτόν που μπορεί και πληρώνει ή τον ασφαλισμένο. Και πάρα πολύ σοβαροί επιδημιολόγοι, ένας από αυτούς είναι ο περίφημος Ρίτσαρντ Βίλκινσον, ένας Βρετανός επιδημιολόγος που ασχολείται 30-40 χρόνια με το πόσο σημαντική είναι η δημόσια υγεία στους λαούς και εξέτασε το πόσο καλή υγεία έχουν οι διάφοροι λαοί.
αφιέρωσε τη ζωή του 30-40 χρόνια και είδε ότι όπου υπάρχει μεγάλη κοινωνική και οικονομική ανισότητα, δηλαδή μεγάλη διαφορά μεταξύ του κατώτατου αμοιβόμενου και του ανώτατα αμοιβόμενου ανθρώπου, τόσο επιδεινώνεται η υγεία. Μεγάλες ανισότητες, και όταν δεν υπάρχει στήριξη από έναν τομέα υγείας που φροντίζει όλο τον κόσμο, τα δύσκολα, επιδεινώνεται η υγεία παντού, έτσι, σε όλες τις βαθμίδες. Ωραία. Χαίρομαι πάντα να μιλάω μαζί σας, γιατί εντάξει, είσαστε ένα πολύ φιλοσοφημένο άτομο και έτσι πρέπει να είναι, ιδιαίτερα οι γιατροί μας, όπως και οι πολιτικοί μας, θα πρέπει να φιλοσοφούν πάρα πολύ. Και αυτό να το κάνουν πράξη στη συνέχεια στη ζωή τους. Θέλω να μου πείτε λίγες συμβουλές για αυτές τις μέρες του προσωρινού εγκλεισμού, για να μπορούν οι ψυχές και το μυαλό των ανθρώπων να νιώθει όχι τόσο στενά, αλλά να απελευθερωθεί. Ναι, καταρχάς είναι μια ευκαιρία έτσι που βρισκόμαστε και ερχόμαστε σε επαφή με τους δικούς μας ανθρώπους, ζώντας σε ένα σπίτι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι καμιά φορά δεν το είχαν καταλάβει και ο καθένας ζούσε στον κόσμο του. Άρα πολύ σημαντικό να εκφράσουμε τα πραγματικά μας συναισθήματα στους ανθρώπους μας. Σας αγαπώ, θέλω να είστε κοντά μου, θέλω να είστε δίπλα μου. Ή ακόμα και τώρα θύμωσα με αυτό που είπες. Τώρα ό,τι αισθανόμαστε, να το λέμε. Πρέπει να έχουμε αυτή την ειλικρίνεια έκφρασης σε αυτό το βίωμα τώρα της συμβίωσης, γιατί έχει και αρνητικές πλευρές, όπως βλέπω υπάρχουν αναφορές για ενδοοικογενειακή βία, για τέτοια θέματα, διότι ακριβώς δεν είχαμε μάθει να ζούμε μαζί. Ας διαμαρτυρόμαστε ότι μας βάλανε στην καραντίνα. Καθένας ήταν κλεισμένος στον κόσμο του. Επίσης, πολύ όμορφα είναι η μουσική, είπαμε, ένα παράδειγμα, ευκαιρία να ξεψαχνίσουμε τα CD μας, τις μουσικές μας βιβλιοθήκες, να ακούμε, και όχι μόνο στο YouTube. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε μουσική από ένα βινιλίο, από ένα CD, που η ποιότητα του ήχου είναι πολύ καλύτερη. Γιατί τώρα για λόγους ευκαιρίας έχουμε πάει όλοι στο YouTube, που είναι και προσφέρει. Αλλά αυτή η διαδικασία, βάζω το CD μου να παίξει στο CD player, θυμάζω το βινίλιο, και ως διαδικασία. Κάποιοι έχουν ακόμη pick-up. Έχουν τα παλιά pick-up με τα δίσκους. Ναι, τα κασετόφωνα με τις κασέτες. Ο ήχος του βινιλίου, να ξέρεις, είναι καλύτερος από του CD. Είναι πιο κοντά στον αναλογικό, στον πραγματικό, στον ζωντανό ήχο. Η ψηφιακή εποχή μας έδωσε ευκολία στο να στέλνουμε την πληροφορία, αλλά η ποιότητα πέφτει λίγο. Ναι. Βέβαια, την ποιότητα αυτή, στον υπέρτατο βαθμό, λίγοι άνθρωποι καταλαβαίνουν τις διαφορές. Δηλαδή, ακόμα και στο YouTube, οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν το μουσικό μήνυμα. Έτσι. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, γιατί αυτό είναι τώρα το... Όμως, Θανάση μου, οι δονήσεις της νότας, οι δονήσεις της μουσικής, της κάθε μουσικής, δεν είναι το θέμα ότι ακούω, καταλαβαίνω την ποιότητα ή όχι, είναι το θέμα τι νιώθω τελικά. Τελικά αυτές οι δονήσεις πώς λειτουργούν σαν παλμικές κινήσεις μέσα σε όλο το σύστημα το ενεργειακό μας. Την απορροφάμε τη μουσική. Είναι πολύ καλύτερα όταν είμαστε μέσα στο χώρο που εκπέμπεται, και βέβαια το καλύτερο είναι η ζωντανή μουσική. Ακόμα κανείς και αν πάρει την κιθάρα του, όποιοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, και τραγουδήσει ένα τραγούδι ή και δραστηριοποιηθεί με τη μουσική ενεργητικά, όσοι άνθρωποι μπορούν. Εδώ έχουμε ακούσει μουσική ωραιότατη ακόμη και από κατσαρόλες. Δηλαδή αυτοσχέδιο. Αυτοσχέδιους ήχους που φτιάχνουμε, ποτήρια, κρυστάλλινα, με ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Και τα βιβλία βέβαια, να μην ξεχνάμε. Τα βιβλία, φυσικά. Τα βιβλία, μεγάλες ευκαιρίες. Εγώ θέλω να πω και για το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι μπορείτε το παιχνίδι, το γέλιο, που είναι η ωραιότερη μορφή οξυγόνωσης. Όταν γελάς, δεν χρειάζεται να υπάρχει και λόγος. Μπορείς να δημιουργήσεις το λόγο για να γελάσεις. Πώς γελάει ένα παιδί χωρίς λόγο. Βέβαια, η ευκαιρία και για ταινίες, και χιουμοριστικές, ωραίες κωμωδίες, μπορεί να δει κανείς. Έτσι θα ενισχύσουμε,
θα ενισχύσουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα, θα γίνουμε πιο δυνατοί εσωτερικά, τα κύτταρά μας δηλαδή θα δυναμώσουν. Βέβαια και εσύ μπορείς να πεις και ως καρδιολόγος για την σωστή διατροφή, για την άσκηση. Εννοείται, προσοχή, γιατί αυτή ο αποκλεισμός και ο αρνητικός ψυχισμός που δημιουργεί περισσότερο στρες, άγχος, καταθλιπτικές τάσεις, οδηγεί στο ψυγείο και σε μεγάλη κατανάλωση κυρίως υδατανθράκων. Ναι. Θέλει μεγάλη προσοχή όσο μπορεί κανείς να τηρεί ένα πρόγραμμα άσκησης σωματικής. Οπωσδήποτε, εγώ θα έλεγα μισή ώρα με 45 λεπτά μέσα στη μέρα αερόβιο, βγαίνοντας έξω, έστω με το χαρτί του χαρδαλιά ή με το SMS ή μαζί με το κατοικίδιό του, που είναι και αυτό πολύ ωφέλιμο. Φυσικά. Αυτή η ιδιαίτερη κοινωνικότητα και αγάπη που δείχνουν και τα ζώα και ιδιαίτερα τα σκυλιά είναι εξαιρετικοί φίλοι. Δεν τα αποχωρίζεσαι ποτέ. Αντικαθιστούν ακριβώς αυτή τη χαμένη επαφή και τρυφερότητα, το άγγιγμα, το χάδι. Είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Πολύ σωστά. Πολύ όμορφα. Κύριε Δρίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την σύντομη κουβέντα μας, παρόλο ότι ήδη κάναμε 20 λεπτά, αλλά περάσανε χωρίς να το καταλάβουμε. Αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, με πολύ χαρά μου. Τίποτα, και εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί τόσα χρόνια που σε γνωρίζω, παραμένεις ένας αυθεντικός, ευγενής άνθρωπος, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον συνομιλητή του, που είναι πολύ σημαντικό για έναν δημοσιογράφο και έναν άνθρωπο. Ευχαριστώ. Εκ του αγαθού της καρδιάς, αγαθή λόγοι θα βγουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δίτσα. Ευχαριστώ, Θανάση μου. Καλή συνέχεια.